στην Ήτρα, γιατί έχουμε τη μεγάλη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον Δημήτρη Αλέξανδρο Φατούρο, γιατί παραμένουμε στο χώρο του πολιτισμού. Καλημέρα κύριε Φατούρε από την Αθήνα. Καλημέρα σας. Τι κάνετε? Μια χαρά. Στην Ήτρα δεν μπορεί να είσαι. Αλίμονο. Αλλά πώς πήγε και η έκθεση που διοργανώσατε? Και μόλις ολοκληρώθηκε. Εξαρτάται πώς το βλέπει κανείς. Εγώ το είδα γιατί ήταν μεγάλο ενθουσιασμό από τον κόσμο, μια κοσμοσυρωή και μια πολύ αγάπη. Αυτό μου άρεσε. Αυτό τώρα, είναι το βασικό. Ναι. Τώρα τα άλλα οικονομικά και κάτι βραβιάκια και κάτι τέτοια, κάτι που δίνουν συνήθως συνομάτες. Αυτά δεν με αφορούν πολύ. Η αγάπη του κόσμου με συγκίνησε πάρα πολύ. Όσο μας μιλάτε, εμείς βλέπουμε φωτογραφίες, σε φωτογραφία τα έργα σας. Δεν είχαμε την τύχη να τα δούμε από κοντά. Ελπίζουμε να συνεχιστεί το ταξίδι των έργων και στην Ελλάδα. Φιλοξενήθηκαν στην Ήδρα σε μια τριήμερη έκθεση. Για τη συνέχεια? Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει συνέχεια, γιατί είναι, εγώ θα έχω το χειμώνα πάλι στην Βρυξέλλες μια έκθεση με καινούργια έργα. Αυτά ήταν μια παράκληση του κόσμου εδώ πέρα. Είχαν πάρα πολύ καιρό να παρουσιάσουν τα έργα μου και δεν είχαν δει πολύ καιρό έργα. Και τα κουβάλισα όλα από τι Βρυξέλλες μέχρι εδώ. Και είναι μια τεράστια, μια ταλαιπωρία μεγάλη για να κάνω και μια δεύτερη και μια τρίτη. Αλλά βεβαίως, αν έχω μια κάποια πρόταση από κάπου, είμαι ανοιχτός για αυτά τα πράγματα. Δεν έχει κάποιο. Διορθώστε με αν κάνω λάθος στα στοιχεία που έχουμε αλλιεύσει. 25 ατομικές εκθέσεις έχετε στο ενεργητικό σας, και 13 ομαδικές στην πατρίδα μας, αλλά και ευρύτερα στην Ευρώπη. Σωστά, κύριε Φατούρε? Ναι, σωστά. Άρα και η επόμενη στάση είναι, τώρα δουλεύετε την καινούργια έκθεση? Τώρα λόγω της εκθέσης δεν δουλεύω καθόλου, αλλά ναι, δουλεύω. Η επόμενη έκθεση είναι μια ομαδική που κάνει ο Δήμος Βρυξελών. Και θα πάρω μέρος με 4-5 έργα για μέσα στο επόμενο. Με τι τίτλο δική σας συμμετοχή, με τι θεματολογία? Το καινούργιο μου θέμα, έχω πάρει τη μυθολογία. Φαντάζομαι ότι θα έχετε εκεί πέρα κάτι να δείτε. Έχω πάρει τη μυθολογία, τους ήρωες και αυτά, από τελείως δικιά μου σκοπιά και τους βλέπω όλους. Δηλαδή? Και φαντάζομαι... τους έχω κάνει μια σημερινή αμφίεση με σπορ παππούζια και τα λοιπά, γιατί πιστεύω και τους βάζω δίπλα τους και κοντά τους στοιχεία από την αρχαιότητα. Mm-hmm. Πιστεύω ότι οι αρχαίοι είμαστε μια συνέχεια και νομίζω ότι μοιάζουμε. Δηλαδή κάποιος υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες που μοιάζουν και με τον Μπάρη και με τον Αγαμέμνονα και με όλους αυτούς. Νομίζω ότι έχει μια συνέχεια. Πράγματι θα μπορούσαν. Εμείς στο μεταξύ από τους πίνακες που βλέπουμε, που είναι αυτοί που εκτέθηκαν τώρα, βλέπουμε πιο σύγχρονα ελληνικά πρόσωπα, φυσικά και εικόνες από την Ήδρα που μεταφέρθηκαν σε αυτούς τους πίνακες. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτοί οι άνθρωποι, όλοι οι άνθρωποι με ενδιαφέρουν, είναι λίγο με τους ανθρώπους πολύ κοντά και με ενδιαφέρει και η ψυχολογία τους. Και είναι κάτι που δεν ασχολείται κανείς ζωγράφος σχεδόν, από ό,τι έχω δει δηλαδή, μπορεί να κάνω και λάθος. Δεν ασχολούνται συνήθως με κάτι, δεν ξέρω τι να πω, με γραμμές και πλατσαπλούτσα και διάφορα πράγματα, αλλά δεν ασχολείται κανείς με τον άνθρωπο, με ό,τι αφορά τον άνθρωπο και την ψυχολογία του. Δεν ασχολούνται, δεν έχω δει δηλαδή. Γι' αυτό σκέφτηκα να το κάνω εγώ αυτό. Κύριε Φατούρε, έχει έτσι εκδηλωθεί κάποια πρωτοβουλία να δημιουργήσετε μία μόνιμη έκθεση στην πατρίδα μας? Όχι, τίποτε από όλα αυτά. Τίποτα. Είναι σαν να μην ενδιαφέρεται κανείς εδώ πέρα. Αλήθεια το λέτε? Είναι σαν να μην ενδιαφέρεται κανείς. Εγώ το τελευταίο χρόνο δοκίμασα να βοηθήσω το Δήμο Ήδρας. Ναι. Και να οργανώσω εκθέσεις. Αλλά αντιμετωπίζω μεγάλες δυσκολίες δηλαδή το να οργανώσω. Μάλιστα θέλω να κάνω και μία πιανάρη εδώ πέρα. Ναι. Αλλά υπάρχουν μεγάλες δυσκολίες. Δεν πιστεύω ότι ενδιαφέρεται κανείς. Πιστεύω ότι οι ζωγράφοι στη χώρα μας αυτή τη στιγμή έχουν τεράστιο πρόβλημα. Δηλαδή
δεν υπάρχουν έψεις να αντιθέσουν, δεν υπάρχουν τίποτα. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, και έχουμε αυτό... πάρα πολύ υλικό, έχουμε πάρα πολύ ζωγράφη. Βέβαια. Πολύ καλύ... Και πολύ καλύτερη από μένα, δηλαδή. Σας θυμάμαι που το λέτε απλώς, κύριε Φαντούρα, επειδή δεν είσαστε ένα τυχαίο πρόσωπο στον χώρο της τέχνης και του πολιτισμού. Κάθε μέρα. Ακριβώς όπως το λέει και η Εμμανουέλα. Και μου κάνει εντύπωση που το λέτε ότι θα περίμενα να υπάρχει μία πρόταση για μία, έστω περιορισμένη, αλλά μόνιμο χαρακτήρα έκθεση με το δικό σας έργο στην ιδιαίτερη πατρίδα. Σας πληροφορώ ότι δεν υπάρχει πρόταση, όχι για μόνιμη έκθεση, ούτε καν να πω δύο κουβέντες ενημερωτικές. Μπορούμε να μας πάρα πολύ στα παιδιά, στον κόσμο, να δουν μια άλλη δουλειά. Ούτε καν τίποτε. Δεν υπάρχει καμία απολύτως πρόταση. Λυπάμαι πάρα πολύ. Και σας είπα, δεν λυπάμαι για μένα. Ναι. Λυπάμαι γιατί υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που μπορούν να βοηθήσουν, ας πούμε, και να παρουσιάσουν πράγματα καταπληκτικά. Ούτε και σε αυτούς έχω δει να υπάρχουν. Δεν βγαίνουν. Και ευχαριστώ πάρα πολύ το κανάλι που τελικώς... Είναι υποχρέωσή μας, αλίμονο, τι λέτε τώρα, κύριε Φαντούρα, είναι δημόσια συγνώτα. Κυρίως υποχρέωσή μας να φεύγουμε από αυτή τη μονοσήμαντη αντίληψη των πραγμάτων και πραγματικά... Θα επιμείνω, διότι πραγματικά είσαστε οι μοναδικοί που με καλέσατε. Να είστε καλά, κύριε Φαντούρα, μας θυμάμαι που το λέτε. Δυστυχώς λυπάμαι που δεν υπάρχει κάτι άλλο πέρα από αυτό το οποίο μας λέτε, γιατί πραγματικά είστε ένα κεφάλαιο και νομίζω ότι μπορεί ο καθένας να πάρει από εσάς γνώσεις και να αναπτύξει και δική του δραστηριότητα παίρνοντας από εσάς. Θα χαρώ πάρα πολύ να τα πούμε και από κοντά και να πούμε περισσότερο. Βεβαίως. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και επιτυχία σε ό,τι πράτετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Λοιπόν, επιστροφή στο Γιάννα. Έχει και έντονη συγγραφική δραστηριότητα. Ναι, βέβαια.